πράξεις επιπράξεων νομοθετικού περιεχομένου, αυτή τη στιγμή έχουμε πολιτική ανομαλία. Με την άρση του τεκμηρίου αθωότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, οπλίζουν το χέρι ουδήποτε σε ουδήποτε, με αποτέλεσμα να έχουμε προεμφυλιακές καταστάσεις. Έχουμε έλλειμμα δημοκρατίας και όλοι εμείς βρισκόμαστε εδώ απέναντι στην τρικομματική αυτή κυβέρνηση για να αποκαταστήσουμε την νομιμότητα στην Ελλάδα. Έχουμε έλλειψη δημοκρατίας και έλλειψη δικαιοσύνης. Για όλα αυτά πρέπει να αγωνιστούμε και θα συγκρουστούμε, γιατί έχουμε καθήκον απέναντι στις νέες γενιές και στα παιδιά μας. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Έχει γονατίσει. Είναι η ώρα της ανατροπής. Στις δηλώσεις τους, οι εκπρόσωποι των νομαρχιακών τμήματων της ΑΔΔΗ στάθηκαν στην πρόθεση των συνδικαλιστικών οργάνων για περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα, αφού η κατάσταση με τις απολύσεις γίνεται εφιάλτης που χτυπά πλέον αδιακρίτους όλους τους συναδέλφους τους. Κινάει ένας καινούριος αγώνας, ένας καινούριος κύκλος, να απαντήσουμε στο πολιτικό σύστημα που έχει εξαφανίσει κάθε δημοκρατικό μας δικαίωμα, έχει ανατρέψει το δημοκρατικό πολίτευμα, έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις ανώμαλης πολιτικής περίοδου. Οι ρυθμίσεις νομοθετικού περιεχομένου που ήδη δρομολόγησε η κυβέρνηση επανειλημμένως για να απολύσει εργαζόμενους, να διαλύσει δημόσιες υπηρεσίες, να καταργήσει νοσοκομεία, να κλείσει σχολεία, είναι ευκαιρία, είναι δύναμη για μας να ανατρέψουμε όλη αυτή την πολιτική, και αν χρειαστεί και αν το καταλάβουν και θέλουν να συνεχίσουν με τα μνημόνια, με την Τρόικα και με όλους αυτούς που θέλουν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις να μεταφερθεί σε κάθε κερδοσκοπικό οργανισμό, σε κάθε τοκογλύφο, το δικαίωμα του Έλληνα πολίτη να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του, το δικαίωμα της χώρας να λειτουργήσει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της για το λαό μας και για τη χώρα μας, η απάντηση είναι ή σταματάτε ή αποχωρήστε από την πολιτική, αποχωρήστε από τη χώρα. Δεν εκπροσωπείτε έτσι τον ελληνικό λαό, δεν υπερασπιζόσατε τη χώρα και τα δικαιώματά μας. Δεν μας χρειάζεται αυτή η πολιτική. Ο αγώνας θα αρχίσει να πολλαπλασιάζεται, να δυναμώνεται, να διευρύνεται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, και σήμερα ανακοινώνουμε και μια κεντρική απεργιακή κινητοποίηση κατά πάσα πιθανότητα μαζί και με τη ΓΕΣΕ για το επόμενο δεκαήμερο, οριστικοποιείται σε λίγο και η ημερομηνία, για να πάρουν και από εκεί ένα πιο ισχυρό, πιο δυναμικό παρόν και μια πιο ισχυρή και μια δυναμική απάντηση για τις εξελίξεις όπως διαμορφώνουν. Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ συγκεντρωμένοι. Έχουν έρθει όλα τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ από την Δράμα μέχρι και τον Εύρο. Όλοι ενωμένοι. Σας τα είπε και ο κύριος Ηλιόπουλος λίγο πριν. Θα πρέπει να κινητοποιηθούμε, να είμαστε όλοι μαζί για να μπορούμε να απορρίψουμε και να καταργήσουν αυτές τις βάρβαρες και αντιλαϊκές πολιτικές τις οποίες προσπαθούν να μας περάσουν. Θα έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα, θα πάμε στον Περιφερειάρχη, θα του δώσουμε ψήφισμα και θα απαιτήσουμε να μην απολυθεί κανένας συνάδελφός μας. Όλοι μαζί μπορούμε. Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημά μας. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Βέβαια από την Καβάλα δεν είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, αλλά όλοι μαζί θα είμαστε ενωμένοι και δυναμικά μπροστά θα κινητοποιηθούμε και για τις επόμενες κινητοποιήσεις που θα έχουμε. Οι απολύσεις έχουν ήδη γίνει, δεν είναι απλώς ότι περιμένουμε, έχουν γίνει, ήδη ξεκινήσει 2.000, για το 2013 έχουν δηλωθεί ήδη ότι θα είναι 23.000, οπότε δεν έχει πια να περιμένουμε τίποτα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αντιδράσουμε κάτι έναντι σε όλο αυτό που έρχεται, που οι απολύσεις είναι ένα μικρό κομμάτι της όλης κατάστασης. Δηλαδή οι απολύσεις αφορούν βέβαια μονάχα τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά το ξεπούλημα της Ελλάδας έρχεται πίσω από τις απολύσεις αυτές, που αφορά πια όλους τους ανθρώπους αυτής της χώρας. Οπότε περιμένουμε να έρθει και άλλος κόσμος εδώ πέρα για να βοηθήσει να αποτρέψουμε την όλη κατάσταση που δημιουργείται με το μνημόνιο και με όλα αυτά. Ένας συνάδελφός σας μας έλεγε προηγουμένως ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να στρέψει τον κόσμο κατά των δημοσίων υπαλλήλων, να αφαιρέσει από τους δημόσιους υπαλλήλους το τεκμήριο αθεότητας. Η κυβέρνηση με πολλά τερτύπια στρέφει τα βλέμματα αλλού από το πρόβλημα. Τη μια είναι η Χρυσή Αυγή, την άλλη είναι το πετρέλαιο, την άλλη είναι οτιδήποτε άλλο. Η ουσία είναι ότι τα προβλήματα υπάρχουν, τα βιώνει όλη η κοινωνία, δεν τα βιώνουν μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι άνεργοι είναι μέσα στα σπίτια μας, δεν είναι έξω από τα δικά μας σπίτια. Οι άνεργοι που θα έρθουν θα προσθεθούν στους ήδη υπάρχοντες, και λύση και προοπτική δεν φαίνεται πουθενά από τις ακολουθούμενες πολιτικές. Οπότε κινητοποίηση. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο τρόπο να
να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Δυστυχώς λέω, γιατί πολλοί κόσμος έχει κουραστεί με όλες τις κινητοποιήσεις και όλα αυτά, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα για άλλη μορφής, ξέρω εγώ, διαμαρτυρίας. Η μόνη προοπτική που φαίνεται είναι η ανατροπή της πολιτικής, η οποία όμως αφορά, ξέρω εγώ, εκλογές ή οτιδήποτε άλλο, και αυτό θα πρέπει να έχει ο καθένας στο μυαλό του.